Μια θητεία που χαρακτηρίστηκε από τις δυσκολίες του COVID, κλήθηκε να διαχειριστεί ο πρόεδρος του 9ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Εύβοιας Βιωτίας Γιάννης Κοτρογιάννης. Μαζί με τους συνεργάτες του έπρεπε να επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των συναδέλφων τους από τα ζητήματα που προέκυπταν εκείνη την περίοδο. Η θητεία μας ήταν πολύ δύσκολη γιατί πέσαμε στην περίοδο του COVID. Ωστόσο, δώσαμε μεγάλο αγώνα και προσπάθεια για τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους, στους οποίους θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το τιτάνιο αγώνα που έδωσαν. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει, ειδικά ο κλάδος των φοροτεχνικών κατά κύριο λόγο και ο κλάδος των φοριακών, οι οποίοι και εκεί τράβηξαν ένα μεγάλο κουπί λόγω των αυτομάτων πλατφορμών, ψηφιοποιημένα πολλά πράγματα που έπρεπε να τα απεξέλθουν. Νομίζω ότι εκεί δώσαμε βάση και μεγάλο αγώνα να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Το ένα το περιφερειακό μπορούμε να πούμε ότι κατάφερε αρκετά, γιατί ήμασταν σε μια συνεχή επικοινωνία και εγώ προσωπικά με και με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος έδωσε βάση στις πλατφόρμες ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοι. Μείναμε βέβαια σε κάποια πράγματα πίσω λόγω του COVID και προσπαθούμε τώρα να αναπληρώσουμε και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να βρεθούμε κοντά στον συνάδελφο οικονομολόγο. Έχουμε κάνει ένα πολύ στοχευμένο πρόγραμμα με τη δημιουργία επιτροπών, οι οποίες θα λειτουργήσουν από το Γενάρη, άμεσα δηλαδή, και θα είναι επιτροπές που θα έχουν να κάνουν με το κάθε κλάδο του οικονομολόγου, είτε αυτός είναι λογιστής, είτε είναι στην εκπαίδευση, είτε είναι στην αυτοδιοίκηση, που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και θα τα αναδείξουμε. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι την ερχόμενη Κυριακή. Οι εκλογές θα διεξαχθούν όσον αφορά τη Χαλκίδα στο κτίριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Χαϊνά 75, και όσον αφορά την Βιωτία στη Λιβαδιά, στο Παλαιό Δημαρχείο στην Πλατεία. Τα μέλη μας που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περίπου 630 και γύρω στα 250 είναι στη Λιβαδιά.